σταμάτησε, είναι ότι η κρίση είχε αφαιρέσει το μονοπόλιο της βίας από την άκρα αριστερά και έχει ενισχύσει το φαινόμενο της ακροδεξιάς βίας. Με αποτέλεσμα όμως τα δύο άκρα να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τον εξτρεμισμό και τη βία. Είναι πολύ γενναία τοποθέτηση. Αλλά ο Πασαρονόπουλος τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι ήρθε η ώρα πλέον να αμφισβητήσουμε τη λογική που μας θέλει είτε να εντοπίζουμε τη βία στον πολιτικό χώρο που μας βολεύει, είτε να την διαχωρίζουμε σε καλή που είναι η αριστερή ή σε κακή που είναι η δεξιά. Έχουμε εγκλήματα. Οι εγκλήματα έχουν γίνει στο όνομα της Επανάστασης και του Προλεταριάτου από την 17 Νοέμβρη, όπως και στο όνομα της φυλής και του αίματος, βλέπετε περίπτωση φύσα στη Χρυσή Αυγή. Είναι μια πολύ σημαντική επισήμανση αυτή. Και γράφει συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι τη σειρά τώρα, συγγνώμη, αδυνατό να αντιληφθώ ποια είναι η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στι μολότοφ των ακροαριστερών που δολοφόνησαν αθώους εργαζόμενους στη Μαρφίν και στα μαχαίρια των ακροδεξιών που δολοφόνησαν μετανάστες. Υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους συνδικαλιστές που επιτέθηκαν στο γερμανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη και στους ακροδεξιούς που επιχείρησαν να ματαιώσουν τη θεατρική παράσταση. Αυτό ξέρει ίσως με έκανε να αλλάξω γνώμη και να συμφωνήσω μαζί του. Κάτι άλλο που λέει είναι ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του εξτρεμισμού και της βίας παίζουν και τα κυβερνητικά κόμματα. Εάν πάμε 4-5 χρόνια πίσω, θα θυμάστε ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν με το όπλο στο τραπέζι, έτσι. Ο Σαμαράς ήταν ο κύριος εκφραστής του αντιμνημονιακού ρεύματος. Καλό παράδειγμα είναι η Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα στα θέματα της μετανάστευσης, απόδοση ηθαγένειας και ασύλου, η οποία τήρει όσο να είναι μια επιφυλακτική στάση, προτείνει και παίρνει πίσω προτάσεις και δημιουργίες, η οποία σε συνδυασμό με την αντιμνημονιακή τη στάση, την αρχική ας πούμε, διευκόλυνε μια πολύ σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων να πάει προς τη Χρυσή Αυγή και προς τους ανέλαντους ανεκάλυπτους Έλληνες. Και τι λέει μετά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι τέτοιες κινήσεις έρχονται να διευκολύνουν την ατζέντα του εθνικολαϊκισμού. Με αποτέλεσμα ο λαϊκισμός όχι μόνο να αποκτά ηγεμονική θέση, αλλά να γίνεται και αυτονόητη. Δηλαδή, ο απουστευτικός και ευέλικτος πολιτικός λόγος ως ανασφαλής και φοβικές πολίτες και φοβικές ταυτότητες των πολιτών αυτού τρέφει όλο και περισσότερο την μυσαλλοδοξία, την ομοφοβία, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Και το δένει, ας πούμε, λέγοντας ότι αν είναι έτσι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε τη βία, να την πολεμήσουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και ούτε είναι σίγουρο ότι θα ξεφανιστεί ολοκληρωτικά, ακόμη και αν η Χρυσή Αυγή αντιμετωπιστεί με δικαστικές πράξεις και αποφάσεις. Όσο ο εθνικολαϊκισμός παραμένει κυρίαρχη ιδεολογία, θα αυξάνεται. Δηλαδή υπάρχει πολιτική προσφορά στο κοινωνικό. Θα αυξάνεται και η κοινωνική ζήτηση για εθνικιστικές και εξτρεμιστικές πολιτικές. Σε όλα αυτά, βέβαια, ο κ. Παπασταθόπουλος δεν αγνοεί και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ. Και επειδή εκπροσωπώ το τμήμα δημοσιογραφίας, αν και δεν είμαι δημοσιογράφος, άλλοι έχουν την τιμή να είναι δημοσιογράφοι στο τμήμα, εγώ θα ήθελα να πω 2-3 λόγια για αυτό το ζήτημα. Τι λέει, ότι η παρουσία των ΜΜΕ είναι αντιφατική. Ενώ τα περισσότερα πολιτικά μέσα, ραδιοφωνική στάθμη, εφημερίδες κλπ. Είναι συστημικά, οι υποδόρια ενθαρρύνουν και διαδίδουν τον εθνικό λαϊκιστικό και εξτρεμιστικό λόγο. Και το κάνουν όπως όλοι γνωρίζουμε, για λόγους οικονομικοποίησης, νευροδιασκέδασης, επιλέγουν ας πούμε την προβολή πράξεων εξτρεμισμού, βίας της Χρυσής Αυγής ας πούμε. Έτσι όμως όχι μόνο ενθαρρύνουν την καινοτοπία υπογραμμής του κακού, αλλά και τη σύγκληση των χαρακτηριστικών του μηδιακού λαϊκισμού, δηλαδή της υπεραπλούστευσης στην αναζήτηση των χρόνων, με τον πολιτικό λαϊκισμό. Θυμάστε ότι ο
Ο κύριος Τράγκας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ είχε καλέσει 4 βουλευτές για να μιλήσουν. Ο κύριος Κασιδιάδης είχε πάει σε εκπομπή Lifestyle και κοινωνικού κουτσομπολιού της Ελένης Μελέτης στο ΣΤΑΡ. Τα ξέρεις αυτά, Ελίστα. Τα ξέρεις. Πώς το κάνεις. Λοιπόν, άρα. Όχι, τα αυτά τα διάβασα, δεν ξέρεις. Μπράβο, αλλά λέμε, τέλος πάντων, ότι άμα τα βλέπουμε αυτά, νομίζουμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι κάτι το φυσιολογικό. Αφού πάνε αυτοί εκεί, κάτι το φυσιολογικό. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι μετατρέπουν ένα ελκυστικό θέμα, όπως είναι η παρουσίαση, ας πούμε, του Μεσηδιάδη, σε εισαγωγικά ελκυστικό θέμα, σε μηδιακό γεγονός που αναπαράγεται ταχύτατα και ειδικότερα σήμερα στα μέσα επικοινωνίας. Και τροφοδοτεί και ενεργοποιεί, ας πούμε, κοινωνική ζήτηση ακροδεξίες, λογικές και πολιτικές. Και όπως αναλύει στο βιβλίο του, η ενεργική ίδια η περίπτωση και εδώ είναι το Big Bang, το οποίο κάνει λόγο στον τίτλο του βιβλίου, είναι η εκπομπή του Αντένα. Όταν ο Κασιδιάρης, ας πούμε, θυμάστε, χαστούκησε την Κανέλη. Αυτό, όπως αποδεικνύει με τα στοιχεία και με την ανάλυση του, συνέβαλε στην ανακοπή της δημοσκοπικής, αν θυμάστε, πτώσης της Χρυσής Αυγής από τις εκλογές του Μαΐου το 2012 στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Κάτι όμως που δεν κάνει, και το κάνω εγώ για τον κύριο Κωνσταντόπουλο, είναι ότι δεν δίνει μια έτσι έμφαση στο διαδίκτυο. Επικεντρώνεται περισσότερο στα παραδοσιακά μέσα. Το διαδίκτυο για πολλούς έχει φέρει επανάσταση σε πάρα πολλούς τομείς. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν έχει καμία διαφορά. Δεν κάνει καμία διαφορά με τα τηλεοπτικά κανάλια. Εγώ θυμάμαι σε μελέτη που είχε γίνει, που είχα κάνει εγώ το 2012 για το πώς αποτυπώνεται, ας πούμε, το μνημόνιο και ειδικότερα η περίοδος του Παπανδρέου στην εξουσία, πριν από την πρόταση που έκανε ο Παπανδρέου, εάν θυμάστε, για το δημοψήφισμα, όλα τα blogs, σχεδόν όλα τα blogs και τα news portal, ας πούμε, κατεστημένα συστημικά ή όχι, θεωρούσαν όλους τους πολιτικούς προδότες, Γερμανοτσολιάδες, ότι πρέπει να βγούμε από την ΕΟΚ, γιατί η ΕΟΚ στείλει παιχνίδια να μας πάρει τα πετρέλαια. Αυτό λίγο πολύ ήταν, η συζήτηση. Όταν όμως ο Παπανδρέου έθεσε το θέμα του δημοψηφίσματος, ας πούμε, και γύρισε. Και άρχισαν να λένε, άρχισαν να αυτομαστιγώνονται. Και να λένε, μα τι βλάκα είναι αυτό. Κινδυνεύει να μας βγάλει από την ΕΟΚ. Θα χάσουμε τα δάνεια, θα χάσουμε τα χρήματα. Και ευτυχώς υπάρχει ένας Παπαδήμιος. Συζήτηση λίγο περίεργη. Τέλος πάντων, είναι πολλά, δεν είναι ελέγξιμα. Ο λόγος τους είναι μυσαλόδοξος. Αυτός ο λόγος βέβαια έχει τις ρίζες του στις προκαταλήψεις και το στερεότυπο που έχουν αναπτυχθεί, όπως είπαμε, στην κοινωνία πολύ πριν την εμφάνιση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο όμως έχει προσθέσει μια νέα δυναμική. Είναι ένα φθηνό εργαλείο. Έχει ευρεία διάθεση των εργοφοριών. Αυτό όχι μόνο έχει συμβάσει στην όξυνση της εθνικιστικής ρωτητικής, ας πούμε, αλλά και στην επικοινωνία προβολής τεχνολόγηση όλων εκείνων των ομάδων που στο παρελθόν υιοθετούσαν μια περιθωριακή εθνικολογιστική και εξτρεμιστική κουλτούρα. Αν το μελετήσετε προσεκτικά, σε μια άλλη μελέτη που έκανα πέρσι για την ΕΣΥΕ, ας πούμε, θα δείτε ότι υπάρχει σε όλα αυτά επίκληση στην ελληνικότητα. Υπάρχει επιθύμηση του ελληνικού μεγαλείου. Ο λόγος που απευθύνεται στον εχθρό είναι επιθετικός συνεπείος, είναι συνεμαχητικός. Και να πω σε ένα παράδειγμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, ας πούμε, όταν ο δήμαρχός μας, ο κ. Κουτάρης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να μετανομάσει τμήμα της πλατείας Καραϊσκάκη, ας πούμε, στο πλαίσιο αδερφοποίησης πόλης με τον Δράκη της Αλβανίας. Τότε στα μπλοκς, ας πούμε, ο Δήμαρχος παρουσιάστηκε ούτε λίγο πολύ ως εθνοπροδότης, ως Εβραίος ξεφτυλισμένος, που εφαρμόζει μεγάλο κόλπο για να έχει εκλογικά κέρδη, κάνει αυτό που του αρέσει περισσότερο απ' όλα και που τον έκανε γνωστό, μπαίνει στη μύχη των πατριωτών δηλαδή, και θα ξαναβγεί Δήμαρχος, λένε,
και την Αλβανική σημαία θα σηκώσει και πλατεία Αλβανίας θα κάνει και αργότερα και πλατεία Μεγάλης Μακεδονίας και κανείς θα τον εμποδίσει κτλ. Και πάει λέγοντας. Αυτές οι εθνικιστικές και μισολόγοξες αντιδράσεις είναι αυτό που μας καλούν να αναστοχαστούμε όπως μας κάνει ο Παπασταλαντόπουλος το σήμερα όλες αυτές τις πλευρές της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας που γνωρίζουν να ελίσσονται και να προσαρμόζονται, ας πούμε, όπως επισημαίνει ο κ. Παπανταζόπουλος στην εισαγωγή του βιβλίου, στη συμπειρία. Δείχνει δηλαδή την ευθύνη του πόλου της πολιτικής προσφοράς. Έτσι, που δημαγωγικά, ας πούμε, αν θέλετε, πλησιώνουν για ιδιωτερείς σκοπούς, ας πούμε, διάφοροι φορείς και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει διέξοδος. Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ δύσκολη. Θα το βλέπω. Μακάρι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε. Πέρα από όλα τα άλλα τα καλά λόγια που είναι καλό βιβλίο, είναι καλογραμμένο, έχει πολλές βιογραφικές αναφορές, έχετε να εμπλουτίσει τη συζήτηση που γίνεται την ακαδημαϊκή για τον εθνικολαϊκισμό και πιο πρόσφατα να συμβαδίσει με όσα λέει ο Ανδρέας Παπαζόπουλος. Αξίζει να το διαβάσει κανείς και να προετοιμάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο που έθεσε πάρα πολλά ερωτήματα στην εξέλιξή του, καταδεικνύοντας ότι το θέμα που θίγει ο Βασαραντόπουλος στο βιβλίο του δεν είναι απλή αριθμητική, αλλά ανώτερα μαθηματικά, όπως έγραψε κάποιος φημισμένος σοφός στο πρόλογο ενός φημισμένου βιβλίου, είναι, θα έλεγα, διαφορική εξίσωση, δεν είναι μια απλή εξίσωση. Να δώσουμε το λόγο στο Σάκη τον Μουντζή, συγγραφέα, για την λυπή του υποθέτηση. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε πολύ για να βρούμε επιώδη συνάθεια στον τρίπτυχο λαϊκισμός, ριζοσπαστισμός, εξτρεμισμός. Ο λαϊκισμός, όπως τον ορίζει ο συγγραφέας, εισαγωγικά, είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε δύο ομοιογενείς και ανταγωνιστικές δυνάμεις. Από τη μία, ο αγρός λαός, και από την άλλη οι διεφθαρμένες ελίτ. Έτσι, η πολιτική πρέπει να είναι η έκφραση της γενικής θέλησης του λαού που αναγορεύεται σε θεμελιώδη αρχή, υπεράνω συντάγματος και θεσμών. Κλείνοντα εισαγωγικά. Εδώ υπάρχει η σύνδεση με το ριζοσπαστισμό κυρίως αυτών της Νέας Αριστεράς. Η έκφραση της Νέας Αριστεράς είναι τα νέα κοινωνικά κινήματα. Τι είναι ακριβώς τα νέα κοινωνικά κινήματα? Είναι η αμφισβήτηση των επιμέρους μορφών του σύγχρονου πολιτισμού που σε τελική ανάλυση ανάγονται στη φύση του ψηφιακού καθημερινού. Τα νέα κοινωνικά κινήματα επαγγέλλονται μια νέα οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής χωρίς αεραρχικές και εξουσιαστικές δομές. Επαγγέλλονται γι' αυτό μορφές άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή μιας δημοκρατίας χωρίς διαμεσολαβήσεις. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το σκοτεινό σημείο. Το πολίτευμα της αστικής δημοκρατίας διακρίνεται και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των θεσμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις κράτους-πολίτη και κυρίως προστατεύουν τον δεύτερο από το πρώτο μέσω των ειδήσεων. Το σύνολο των θεσμών αποτελεί σε τελική ανάλυση την οργάνωση της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Η αδιαμεσολάβητη δημοκρατία είναι μια κατάσταση χωρίς θεσμούς, μια πολυδιασπασμένη αναχώρους άμεση δημοκρατία, όπου οι πλειοψηφίες ορίζουν και τους κανόνες του παιχνιδιού. Πέρα από των πρακτικών προβλημάτων που εγείρονται, υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα της επιβολής των αποφάσεων και το ακόμα σοβαρότερο του τρόπου συγκρότησης των πλειοψηφιών. Είναι τετριμένο ότι οι διαδικασίες ορίζουν την ουσία. Οι διαδικασίες χωρίς θέσμιση δεν υπάρχουν. Όμως η θεσμισμένη κοινωνία είναι μια κοινωνία εξορισμού με ιεραρχία και εξουσιαστικές σχέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι η άμεση δημοκρατία, που είναι ένα ασπόδυνο σύστημα ανεξέλεγκτων λειτουργιών, αναιρεί την ουσία της δημοκρατικής αρχής, που είναι η εγκυρότητα του τρόπου συγκρότησης της πλειοψηφίας. Και αυτή την εγκυρότητα την καθορίζουν οι κεντρικές θεσμισμένες διαδικασίες όπως προανέφερα. Προχωρώντας ακόμη πιο πολύ το συλλογισμό μου, λέω
πως πίσω από όλο αυτό το περίβλημα της ανατροπής των ιεραρχικών και εξουσιαστικών μορφών της αστικής δημοκρατίας υποκρίνεται η αντίληψη της νέας ευρωπαϊκής αριστεράς προς την εποχή του, ψηφιακού καπιταλισμού το επαναστατικό υποκείμενο δεν είναι πια η εργατική τάξη όπως προέρχονταν η κλασική του μαρξισμού αλλά τα νέα κοινωνικά κινήματα δεδομένα συνολικά. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε στη σύνθεση του ριζοσπαστισμού και του εξτρεμισμού. Από το σημείο αυτό μέχρι τον εξτρεμισμό μεσολαβεί μία γκρίζα ζώνη, μία περιοχή που μεταφορικά ο συγγραφέας την αποκαλεί ζώνη φιλανθρωπίσης. Είναι μία περιοχή όπου η πολιτική βία χωρίς να προτείνεται, νομιμοποιείται, γίνεται κοινωνικά αποδεκτή. Ορίζει συμπεριφορές. Ο κατευνασμός των βιοπραγούντων, η αυτολογοκρισία και η έκπτωση ιδεών για να μην προκληθούν οι εξτρεμιστές, η ευγενή ουδετερότητα προς τον βιοπραγούντα, όλα αυτά είναι η γκρίζα ζώνη που καθιστά γείτονες στο ριζοσπαστισμό και τον εξτρεμισμό. Επικοινωνούν με ιδεολογήματα και πολιτικές θέσεις, όπως ο αγώνας, εισαγωγικά έτσι, ο αγώνας ενάντια στην ποινικοποίηση των κοινωνικών δράσεων, όπου παρακάμπτεται το ζήτημα αν οι κοινωνικές δράσεις με τη μορφή που τελούνται παραβιάζουν τους κείμενους νόμους, δηλαδή καταλήψεις, πιάτσι, κομμουνισμοί, ξυλοκαρμοί, μολόκοφ κλπ. Αυτή η συσκότηση της μορφής των δράσεων οδήγησε τους απολογητές τους στην επινόηση βλακωδών όρων όπως ο ολοκληρωτισμός της μη βίας και ο εξτρεμισμός του πολιτικού κέντρου. Αντιστρέφοντας αυτές τις εκφράσεις, έχω να πω πως μια κοινωνία πρέπει να είναι ολοκληρωτικά στραμμένη στη μη βία και παραγωγός συνενέσεων, συγκλήσεων και εκφοράς πολιτικού λόγου με άξονα του επιχείρημα. Έτσι, διοριστέντας προς τον εξτρεμισμό, πρέπει να τον ορίσουμε. Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος δίνει τον παρακάτω ορισμό, εισαγωγικά. Το σύνολο των αντιδημοκρατικών ιδεολογιών, πολλές φορές αντίθετο μεταξύ τους, οι οποίες υιοθετούν μια διπολική μανιχαϊστική κοσμοαντίληψη, η οποία θεωρεί όσους αποκλίνουν ότι ανήκουν στο βασίλειο του διαβόλου, υιοθετώντας μια απολύτως ξεκάθαρη διάκριση εχθρών και φίλων. Οι εξτρεμιστές θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί μαζί τους πρέπει να εξουδωθεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βία ως πολιτικό εργαλείο. Είναι το εισαγωγικό. Πάντοτε η βία ήταν πολιτικό εργαλείο. Ο μαρξισμός όμως το θεωρητικοποίησε και ο Λένιν υπερξεργάστηκε πλήρως τις θέσεις της βίας στην πολιτική πρακτική, αναγορεύοντάς τη μαζί με τον εμφύλιο πόλεμο σε μορφές πολιτικής πάλης. Οι διάφοροι ποικιλώνυμοι επίγονοί του με την ιδεολογικοποίηση πλέον της βίας προχώρησαν ιστορικά σε ανεξάρτητη άσκησή της. Γρήγορα η εξτρεμιστική αριστερά υπό τη μορφή συγκοινωνού των δοχείων, όπως αναφέρει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος στο βιβλίο, έχασε το προνόμιο της αποκλειστικής χρήσης βίας, που μέσω του αγωγού του λαϊκισμού πέρασε στην αντιπέρα όχθη, στον χώρο της εξτρεμιστικής δεξιάς που την εγκολπώθηκε και σαν αντίδραση στις βίες συμπεριφοράς της αριστεράς. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια ουσιώδη διάκριση που κάνει και ο συγγραφέας. Άλλο οι εξτρεμιστές και άλλο οι ριζοσπάστες. Οι πρώτοι εξτρεμιστές είναι αυτονοήτως εχθροί του δημοκρατικού πολιτεύματος και φορείς βίων ενεργειών. Οι δεύτεροι είναι εχθροί της φιλελεύθερης δημοκρατίας και ανάλογα είναι ριζοσπάστες της δεξιάς πρεσβεύουν μια πιο αυταρχική δημοκρατία εξαγνισμένη από τις αμαρτίες του φιλελευθερισμού ή αν είναι ριζοσπάστες της αριστεράς μια δημοκρατία χωρίς διαμεσολαβήσεις, θεσμούς και ειδήσεις. Υπό οι προϋποθέσεις, το είδος της δημοκρατίας που επαγγέλλονται οι ριζοσπάστες τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφωτικές ή ολοκληρωτικές καταστάσεις διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, η πολιτική βία της Χρυσής Αυγής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί για πρώτη φορά η βία της άκρας δεξιάς λειτουργήσε αυτονομημένα από τις επίσημες κρατικές λειτουργίες. Όπως είναι γνωστό, η βία της δεξιάς στην δεκαετία του 1960 ήταν παρακρατική. Ήταν συνέχεια δράσεων του κρατικού μηχανισμού. Η Χρυσή Αυγή είχε ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό. Ορατό από την πρώτη στιγμή που άρχισε να μας υποποιείται. Ποιος ήταν αυτός. Επειδή την στρατιωτικοποίηση του αρχικού πυρήνοντος. Δηλαδή περίπου 40.000 άτομα να σχηματιστούν σε στρατιωτικά τάγματα. Στόχος της, η βία καθάριση κοινωνικών χώρων, γειτονιές, εργασιακοί χώροι κτλ. Από τους πολιτικούς της αντιπάλους και την εγκαθίδρυση σε αυτούς της εξουσίας της. Στο σημείο αυτό να πω ότι η στρατιωτικοποίηση της πολιτικής δράσης ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Μεσοπολέμου, όπου ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού χώρου
θεωρούσε τη δημοκρατία ως δημιούργημα του ΣΥΤΙ, του ΣΥΤΙ του Λονδίνου, τις συνθήκες των Βαρσαλιών και γεννησιουργό εκείνες τις οικονομικές κρίσεις. Η δημοκρατία κινείται στον χώρο της απαξίας για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Να αναλογιστούμε Σοβιετική Ένωση, Γερμανία, Ιταλία. Και στις χώρες που υπήρχε δημοκρατικό πολίτευμα, Γαλλία, Βέλγιο κτλ., ισχυρότατα φασιστικά κινήματα. Και στις χώρες της περιοχής Ευρώπης, πριν της Τσεχοσλοβακίας, υπήρχαν δικτατορίες ή μη δικτατορίες. Η απόρριψή της, της δημοκρατίας δηλαδή, προερχόταν τόσο από τους Ναζί και τους φασίστες, όπως και από τους κομμουνιστές. Όλοι είχαν στρατιωτικοποιήσει την πολιτική τους δράση, διαθέτοντας ένοπλες ομάδες. Αυτή ακριβώς ήταν και η στρατηγική της Χρυσής Αυγής, που στην πλήρη της ανάπτυξη προέβλεπε και διείσδυση στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, κάτι που συνολικά δημιουργούσε μια εκρηκτική προοπτική. Οι ομαδικές και επιλεκτικές επιθέσεις κατά οδαφών, το επιλεκτικό να το προσέξουμε, δεν έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις χρυσαυγητών κατά Αλβανών και Γεωργιανών. Είτε γιατί φοβόνταν ότι θα τα βγάλουν πέρα, είτε φοβόνταν τις αντιεκδικήσεις. Χτυπούσαν μεμονωμένους έγχρωμους, Αιγύπτιους, Πακιστανούς κτλ. Αυτό κάτι λέει. Αυτές ακριβώς οι επιθέσεις ήταν κυρίως η επίλυξη δύναμης, επαιδείο και το δέσιμο των μερών μέσω της διάπραξης αξιόπινων πράξεων και η αποστολή του μηνύματος προς την κοινωνία ότι αυτοί κάνουν ό,τι δεν κάνουν οι αρχές. Αυτή η βία πρακτική των καλοδαπών, σε συνδυασμό με τη διανομή τροφίμων σε Έλληνες και την ιδιακή προβολή, ο μύθος δίθεν ότι όσο σωματοφύλακες συνοδεύουν γέροντες στις τράπεζες να πάρουν λεφτά κτλ., κατέστησαν το χρυσαυγίτι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αποδεκτό και συγχρόνως τιμωρό των διεφθαρμένων πολιτικών. Η συνέχεια είναι γνωστή και δείχνει πως μάλλον η ακροδεξιά βία στην Ελλάδα τίνει να εκλείψει, αφήνοντας το μονοπόλιο της βίας στην άκρα αριστερά και αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για λάικη μορφές. Τελειώνοντας, θυμάμαι πως στη δεκαετία του 70 η ανανοτική αριστερά μιλούσε για στερέωση και διάβριση της δημοκρατίας και όχι για κατάλυσή της. Σήμερα που η ανανοτική αριστερά δεν υπάρχει, ο Πέτρος Παπασαραγόπουλος προσδιορίζει ποιοι θα σηκώσουν το βάρος του πολιτικού αγώνα κατά του εξτρεμισμού. Γράφει εισαγωγικά. Στην κρίσιμη μάχη εναντίον της εμπομπευτικής σχέσης πολιτικής βίας και λαϊκισμού, εμπροστοφυλακή δεν μπορεί παρά να είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν την πολιτική παραδοχή του διαφωτισμού, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες, όσοι ασπάζουν την παράδοση της ανεκτικότητας, του σεβασμού των μειονοτήτων, της προστασίας των δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου, είναι η πλουραλιστική δημοκρατία που αντιστέκεται στις μηνυστικές δοξασίες. Είναι η παράδοση του ορθού λόγου απέναντι στις προκαταλήψεις και τις θεωρίες συνωμοσίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Σάκη Μουντζή. Πριν δώσω το λόγο για κάποιες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις στο ακροατήριο, να δώσουμε το λόγο φυσικά στον συγγραφέα για να πει δύο λόγια για το βιβλίο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τον συντονιστή. Και όπως συνηθίζεται, θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την πολύ σύντομη παρουσίασή μου μιλώντας για το κίνητρο που με οδήγησε στο να γράψω ένα βιβλίο που, όπως είπαν και οι προηγούμενοι εισηγητές, πολλοί θα χαιρόμουν να μην το είχα γράψει. Το κίνητρό μου για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν ότι 4 χρόνια πριν άρχισα να βλέπω φίλους μου να νομιμοποιούν τη βία, φυσικά τη δική τους βία, και να τη θεωρούν ως απολύτως φυσιολογική. Με πικρό χιούμορ έλεγα ότι θυμίζει το γνωστό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη, οι 10 μικροί νέγροι. Ένας ακόμα περνούσε στην απέναντι όχθη. Αναρωτήθηκα μήπως ήταν μια περιπτωσιολογία, μήπως ήταν κάτι που συνέβαινε σε μένα, αλλά δυστυχώς εμφανίστηκαν έρευνες και μετρήσεις που αποδείκνυαν ότι η κοινωνική αποδοχή της βίας, δεν βάζω πρόσημο αριστερό ή δεξιό, όλο και μεγάλωνε.
Χρήστος ανέφερε ότι υπήρχε δημοσκόπηση το 2011 ότι ένας στους δύο Έλληνες έλεγαν ναι, εγκρίνω την πολιτική βία. Υπάρχει και μια ακόμα δημοσκόπηση το 2013 ότι 20% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους πέντε, λέει ότι οι πολιτικές δολοφονίες έχουν και κάποια ηθική νομιμοποίηση. Πολιτικές δολοφονίες, όχι πολιτική βία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα, που έδειξε και πόσο τα αναλυτικά μας εργαλεία είναι ανεπαρκή, ήταν το περιστατικό που ανέφερε ο Χρήστος Χαρούνικολόπουλος, η εκπομπή του Αντένα και το χαστούκι του Χαστιγιάρη. Εγώ όταν το είδα, είπα, μάλλον αυτό είναι το τέλος της Χρυσής Αυγής. Και αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο. Διότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης του 2012, μετά το πρώτο σοκ, υπήρχε μία διαδικασία στιγματισμού της Χρυσής Αυγής. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις η καμπύλη έπεφτε. Και εμφανίζεται το χαστούκι και η καμπύλη ανεβαίνει. Και σε συνθήκες ακραίας πόλωσης, η Χρυσή Αυγή χάρη στο χαστούκι γίνεται παράγοντας του πολιτικού παιχνιδιού. Και αφού τα νούμερα δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία επικροτεί σε μεγάλο βαθμό την πολιτική βία, πρέπει να βρούμε μια εξήγηση. Κάποιοι μελετητές έχουν εντοπίσει εξηγήσεις στο πεδίο της κοινωνικής ζήτησης. Ο Δημήτρης Ψυχογιός λέει ότι εξαιτίας της ηρωικής αφήγησης δεξιάς και αριστεράς διαμορφώσαμε ως έθνος μία αντίληψη η οποία δέχεται τη βία. Ο Στέλιος Ράμφος το πάει ακόμα πιο πίσω και λέει ότι η προνεωτερική συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας και του εθνικού κράτους είναι αυτό που μας οδήγησε σε νοοτροπίες αποδοχής της βίας. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις απόψεις, απλώς όπως λέμε στα μαθηματικά, τις θεωρώ αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη. Διότι για να μπορέσει η κοινωνική ζήτηση να γίνει πολιτικό μέγεθος, πρέπει να έρθει και να συναντήσει την πολιτική προσφορά. Και στην Ελλάδα η πολιτική προσφορά ήταν ο ακραία μανιχαϊστικός τρόπος που δομήθηκε το πολιτικό μας σύστημα στη μεταπολίτευση. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θεωρούσε τις συνενέσεις ως προδοσία. Ένα πολιτικό σύστημα που δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε ή του απόψε πεθαίνει δεξιά. Έτσι λοιπόν ήρθε η κρίση, όχι ως αιτία, αλλά ως διευκολυντής, ως καταλύτης και εκείνησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Η κοινωνική ζήτηση συναντήθηκε με την πολιτική προσφορά και έτσι οδηγηθήκαμε στην κλίμακα του κακού. Ξεκινήσαμε με τον λαϊκισμό που είναι ένα φαινόμενο που αφορά δύο αριθμούς, το 99 και το 1. Ο λαϊκισμός λέει ότι το 99% είναι καλή, το 1% είναι κακή. Αλλά εγώ που είμαι ο εκπρόσωπος του 99, θα διώξω το 1 και θα σας λυθούν όλα τα προβλήματα. Ο λαϊκισμός οδήγησε στον ριζοσπαστισμό και ο ριζοσπαστισμός οδήγησε στον πολιτικό εξτρεμισμό. Ο πολιτικός εξτρεμισμός τι είναι, με μία λέξη είναι η αντιδημοκρατία. Η άρνηση του δημοκρατικού πολιτεύματος περσέ. Όχι όψεων της δημοκρατίας, όχι κριτική της λειτουργιών, αλλά δεν θέλω τη δημοκρατία.
Και επειδή δεν την θέλω, θεωρώ ως απολύτως θεμητό να χρησιμοποιώ πολιτική βία. Εξτρεμισμός και πολιτική.